Η πανδημία άλλαξε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με το αναγνωστικό κοινό να στερείται μεν τη φυσική παρουσία του στο χώρο, όχι όμως και την επαφή του με το βιβλίο. Νέες υπηρεσίες δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, το οποίο, όπως αποδεικνύουν οι αριθμοί, βρίσκει διέξοδο στην ανάγνωση. Η πρώτη υπηρεσία που εφαρμόσαμε ήταν δανεισμός με παραγγελία. Το κοινό μας μπορεί να δει είτε στην ιστοσελίδα ή να τηλεφωνήσει, να μας πει τι βιβλία επιθυμεί. Οι βιβλιοθηκονόμοι τα ετοιμάζουν και με ραντεβού έρχονται από την είσοδο της βιβλιοθήκης και τα παραλαμβάνουν. Τα στοιχεία για τον απολογισμό των δημοτικών βιβλιοθηκών στα Χανιά δείχνουν, αν μη τι άλλο, πως το βιβλίο είναι διαχρονικά η καλύτερη παρέα. Εξυπηρετούμε επίσης τα παιδιά. Τα παιδιά που μένουν στο σπίτι και έχουν ανάγκη να έρθουν κοντά στο βιβλίο. Κάνουμε ηχογραφήσεις στο music studio της βιβλιοθήκης, παιδικών βιβλίων, και ανεβάζουμε στο κανάλι της βιβλιοθήκης τα βιντεάκια και μπορούν τα παιδιά να τα παρακολουθήσουν από το σπίτι τους. Τη χρονιά που πέρασε, στις βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων γράφτηκαν 816 νέα μέλη, ενώ το σύνολο των αναγνωστών που απευθύνθηκε σε αυτές έφτασε τις 19.304. Συνολικά δανείστηκαν 32.768 βιβλία και 261 περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό. Και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε αύξηση των δανεισμών, της κίνησης, πραγματοποιούμε πολλά προγράμματα φιλαναγνωσίας και πολλές εκδηλώσεις. Φυσικά το τελευταίο χρόνο όλα άλλαξαν, όπως σας είπα, αλλά παρόλα αυτά έχουμε αρκετή κίνηση και στα παιδικά τμήματα και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων φιλοξενείται και η Προσωπική Βιβλιοθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου, αποτελούμενη από 8.500 βιβλία. Ο Βενιζέλος διάβαζε βιβλία διαφόρου περιεχομένου, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και ιστορικά, βιβλία γεωγραφίας, βιβλία κοινωνιολογίας. Σημειώνει δε σε πολλά δίπλα, με μολυβάκι, κρατούσα σημειώσεις. Πρόκειται για μουσιακή συλλογή με σπάνια και πολύτιμα βιβλία, τόσο του Εθνάρχη όσο και της συζύγου του.